Στα χαρακόμματα η Χρυσή Αυγή πυροβολεί τον πρώην βουλευτή της Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο για την ανεξαρτητοποίησή του. Με επιστολή που υπογράφει σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα τον καταγγέλει για προδοσία και του ζητά για άλλη μία φορά να παραδώσει την έδρα του. Η κοινοβουλευτική ομάδα καταδικάζει απερίφραστα τα ψεύδη, τις κουφαντίες και την εγγένεια άθλια και προδοτική συμπεριφορά που επέδειξε ο ρήψασπης βουλευτής Λαρίσης. Πριν τις εκλογές, είχαμε δώσει τον λόγο μας πως αν αμέρα κάναμε πίσω, θα υποβάλαμε αυτομάτως την παραίτησή μας από το βουλευτικό αξίωμα. Και ενώ ο Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος στηρίζει γη ηχθείως, δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν πως η αποχώρησή του άνοιξε τον οσκό του αιώλου στο εσωτερικό της φιλονιζιστικής οργάνωσης. Και ότι στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής του ουσιαστικά προαναγγέλει πως την πρωτοβουλία του είναι έτοιμη να μιμηθούν και άλλοι βουλευτές με την εξής φράση εναντίον της Χρυσής Αυγής. Κατέληξε να χαρακτηρίζεται από δράσεις και ενέργειες που εγώ αλλά και πολλοί συναγωνιστές μου καταδικάζουμε απερίφραστα και μετανιώνω που έστω και άθελά μου συνδέθηκα πολιτικά με αυτές. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Η Χρυσή Αυγή το κατηγορεί ότι επέλεξε την αποστασία σε μια προσπάθεια να γλιτώσει τη φυλακή. Ενώ ο ίδιος ο Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος τονίζει πως φεύγει επειδή δεν γνώριζε και δεν εγκρίνει την εγκληματική της δράση. Κίνηση στην οποία πάντως προβαίνει λίγα 24 ώρα πριν η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής δώσει το πράσινο φως να ελεγχθούν όλοι υπό τη δικαιοσύνη για το αδίκημα της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Στην απόφαση μου αυτή κατέληξα μετά από σωρία αποκαλύψεων για τη δράση μελών της που χαρακτηρίστηκε ως εγκληματική, την οποία ασφαλώς δεν γνώριζα. Στη σημερινή μου δήλωση θα ήθελα να είχα προβεί νωρίτερα, αλλά δεν το έκανα για λόγους που επιφυλάσσομαι να αναφέρω στο μέλλον. Την ίδια ώρα και ένα την νεοναζιστική οργάνωση φωτογραφίες ντοκουμέντα από τους κλήρους δίσκους υπολογιστών των κυρίων Μιχαλολιάκου και Κασιδιάρη που δημοσιεύει στο σελίδα του πρώτου θέματος και αποδεικνύουν πως η Χρυσή Αυγή δρούσε ως παραστρατιωτική οργάνωση. Σε αυτές βλέπουμε στελέχη της πριν συγκροτήσουν ομάδες κρούσης να λαμβάνουν στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση σε διάφορες απόμερες τοποθεσίες της Αττικής με τον Ηλία Κασιδιάρη σε ρόλο εκπαιδευτή. Ενώ εκπαίδευση αποτυπώνεται να λαμβάνουν και η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου Ελένη Ζαρούλια με την κόρη του Ουρανία. Επίσης, πληθώρα φωτογραφιών δείχνει χρυσαυγίτες να χαιρετούν ναζιστικά. Αύριο η Επιτροπή Διοντολογίας συνεδριάζει εκ νέου, ενώ κλιμάκιό της μεταβεί στις φυλακές Κορυδαλλού για την ακρόαση και των προφυλακιστών των χρυσαυγητών, πριν η Ολομέλεια κληθεί να ψηφίσει για την άρση της ασυλίας τους.